Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Όταν θα βλέπετε εσείς το βίντεο, δεν θα είναι Σαββατοκύριακο, αλλά δεν πειράζει. Είπα να τραβήξω ένα vlog Σάββατο για να δούμε πώς περνά το Σαββατοκύριακό μου. Μόλις ξύπνησα, η ώρα είναι 11.30. Πάμε να δούμε τι καιρό έχει έξω. Χάλια, φυσάει, βρέχει. Αυτός ο καιρός δεν είναι ιδανικός για να φτιάξει τη διάθεσή μας, αλλά τι να κάνουμε. Αν σας αρέσουν τα vlog που κάνουμε, μην ξεχάσετε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μου και φυσικά να με βρείτε στα social media, γιατί θα χαρώ πάρα πολύ να μεγαλώσει η παρέα μας και γιατί εκεί τα λέμε συνεχόμενα. Και πάμε να πληθούμε. Και κάπου εδώ θα πάω να βάλω την οδοντόβουρτσά μου να φορτίσει και να φάμε το πρωινό μας. 3 κουταλιές κορφλέκς με λίγο γάλα. Φάγαμε οικογενειακά πρωινό, οπότε δεν μπόρεσα να σας πάρω μαζί μου, αλλά τώρα θα τεθώ για να κάνουμε γυμναστική στο σαλόνι. Σήμερα θα κάνω το πρόγραμμα Walk at Home. Μετά θα κάνω μπανιολούς μου, θα σας δείξω το πρώτο styling των μαλλιών και θα δούμε πώς θα πάει η συνέχεια. Τελειώσαμε τη γυμναστική, ελπίζω να σας άρεσε, θα σας αφήσω το link κάτω στα σχόλια του βίντεο. Και τώρα θα κάνω το μπάνιο μου και μόλις τελειώσω θα σας δείξω τα προϊόντα περιποίησης που χρησιμοποιώ για τα μαλλιά μου. Άλλαξα και ρουχαλάκια, έτσι κάνω μια φορά τη βδομάδα, αλλάζω το ρούχο του σπιτιού. Για κρέμα σώματος χρησιμοποίησα κλασικά την Garnier Intensive 7 Days που σας είχα δείξει και στο προηγούμενο vlog. Και για τις περιοχές που έχω έτσι, κυταρίτιδα και τα λοιπά, στην κοιλιά και στα μπούτια, βάζω το body serum από Natura Sinberg και τη σειρά Fresh Spa. Δεν μυρίζει κάτι αυτή, οπότε δεν με ενοχλεί. Τώρα θα κάνω τα μαλάκια μου. Χρησιμοποιώ αρχικά 7 ψούτα από το Macadamia Professional, το Nourishing Moisture Oil, είναι spray. Βάζω 7 πάνω στο χέρι μου και τα βάζω στο μαλλί. Και μετά από τη Revlon το Unique One Spray, ψεκάζω 3 ψουτ κατευθείαν στο μαλλί και τα αφήνω τουλάχιστον για μισή με μία ώρα πιασμένα πριν τα χτενίσω να ομιλιάσουν. Το βάζω το λαδάκι στις άκρες εννοείται, ποτέ στη ρίζα. Και από πάνω ψεκάζω το Unique One. Θα καθαρίσω το πρόσωπό μου με το The Body Shop Alloy σαπούνι και αμέσως μετά θα βάλω στην περιφέρεια του προσώπου την Pure Clay Glow Mask από L'Oreal και στη μέση εδώ λίγο tough zone, μύτη, αρχές ζυγωματικών και πηγούνι θα βάλω την Pure Clay Detox Mask που είναι για να φεύγουν τα μαυράκια. Τώρα θα στρώσω το κρεβάτι μου, έτσι πως με δεν μπορώ να μιλήσω και πολύ. Θα δείτε λίγο πως θα μαζέψω το δωμάτιο και αυτά και θα τα πούμε μετά από 20 λεπτά που θα ξεβγάλω τη μάσκα και θα κάνουμε μακιγιάζ first impressions, θα δοκιμάσουμε μαζί το καινούριο foundation της Lancôme, το Tinted Doll, εντάξει δεν είναι καινούριο, είναι ψιλοπαλιό, αλλά έχω ένα δείγμα από ένα περιοδικό και θέλω να κάνουμε μαζί first impressions, γι' αυτό stay tuned. We'll be right back.
βάλω ένα από τα πολύ αγαπημένα μου αρώματα. Είναι το Flower Bomb από Victor & Rolf σήμερα. Θα πάω να φτιάξω τον καφεδάκι μου με 2 ζαχαρίνες καταρέλη και λίγο γάλα του φίλτρου και θα ανεβάσω το βίντεο που θα ανέβει αύριο. Εσείς θα το έχετε ήδη δει. Θα το αφήσω κάπου εδώ. Πάντα βάζω κολόνια μέσα στο σπίτι μου, φτιάχνει τη διάθεση, μην σας φαίνεται περίεργο. Σήμερα το πρόγραμμα διατροφής μου έχει το πρωί τις 3 κουταλιές cornflakes με γάλα που έφαγα. Για δεκατιανό θα φάω ένα φρούτο. Μεσημεριανό θα φάω τόνο σαλάτα, δηλαδή μαρούλι με τόνο, λίγο παξιμάδι, μία κουταλιά της σούπας λάδι, μισή κουταλιά της σούπας ξύδι βάζω εγώ. Βάζω μπόλικο ψηδάκι, αλατάκι, μπορώ να κόψω και κανένα ντοματίνι. Το ίδιο έχω και για βραδινό. Και για απογευματινό, μάλλον θα φάω γιαούρτι με μέλι κάποια μπάρα δημητριακών. Θα τα δείτε κιόλας στην πορεία. Απλά είπα να σας τα πω συνοπτικά τη διατροφή που κάνω. Θα σας αφήσω κάτω και στην περιγραφή του βίντεο και το πρόγραμμα που έκανα σήμερα στη γυμναστική μου και την αποθεραπεία. Είναι πάρα πολύ ήπιο. Μπορείτε να το κάνετε όλο και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί μου φτιάχνει τη διάθεση. Και ισχύω στα μαλλιά μου, θα βάλω λίγο ποτοσί Keratin Oil Infusion, μια πολύ πολύ μικρή σταγόνα, ίσα για να μου κρατήσει ίσχυες τις άκρες και να είναι μαλακά τα μαλλιά μου. Μυρίζει και πάρα πολύ ωραία. Καλά στα χέρια και το περνάω από τις άκρες και λίγο από τις φράτζες, πολύ πολύ μικρή ποσότητα για να μην λαδώσει το μαλλί. Και τα κρατάει έτσι μαλακά, αφράτα, φρέσκο μυρωδάτα. Είπα να κάνω και ακόμα μια φορά το μακιγιάζ μαζί σας, χρησιμοποιώντας το Tinted Doll Ultra Wear 24 Hour Wear and Comfort Retouch Free με SPF 15 Foundation από τη Lancôme. Είναι ένα δειγματάκι, οπότε δεν πιστεύω να φτάσει παραπάνω από μια φορά. Θα ξεκινήσω όμως πρώτα με τα μάτια και συγκεκριμένα τα φρύδια. Με ρώτησε μία κοπέλα την προηγούμενη φορά αν αξίζει το καμπράου να πάρει σε μικρή συσκευασία ή σε μεγάλη. Εξαρτάται πόσο συχνά το χρησιμοποιείς. Εγώ δηλαδή τώρα που το χρησιμοποιώ κάθε μέρα βλέπω ότι ναι, προχωράει το υλικό, ψηλοτελειώνει κτλ. Αλλά μου φτάνει και με καλύπτει η μικρή συσκευασία. Πιστεύω θα μου φτάσει για κανένα μήνα. Έχει αρκετό δηλαδή μέσα. Αλλά άμα είσαι ευχαριστημένη, δηλαδή η επόμενη αγορά μου θα είναι full size, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ αυτό το προϊόν. Και εξαρτάται δηλαδή τη χρήση που θα του κάνεις, τα φρύδια που έχεις, την ποσότητα που σου αρέσει να βάζεις. Εγώ που βάζω λίγο μόνο στα κενά μου και έχω λίγα φρύδια, δεν έχω bushy eyebrows. Με καλύπτει μια χαρά η μικρή συσκευασία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας στο τελευταίο vlog. Ήσασταν πολύ επίοικοι μαζί μου. Ελπίζω και αυτό να σας αρέσει. Κάποια κομμάτια που έδειξα και στο προηγούμενο βίντεο δεν τα ξαναδείχνω για να μην είναι βαρετά, αλλά κυρίως γιατί είναι και οι γονείς στο σπίτι, οπότε ναι, είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε, να τραβήξω το μεσημεριανό, τα γεύματα και αυτά που τρώμε μαζί, γιατί δεν θέλουν να βγουν στην τηλεόραση. Smashbox Brow Tech to Go το τζελάκι. Λίγο κονσίλερ για τα μάτια. Θα σετάρω τα μάτια λίγο με την πουδρίτσα μου. Τη Fit Me από Maybelline.
Όσο με έτσι κατακόκκινο εδώ και εδώ κάτασπρη, τέλος πάντων παίρνω τον bronzer μου, το Chocolate Soleil από Too Faced και έρχομαι λίγο να σχηματίσω την κόγχη μου. Δεν θα κάνω κάτι ιδιαίτερο σήμερα. Επιστρέψαμε στο αγαπημένο μας μπλε φως. Θα πάρω από Inglot, από την παλέτα που έχω φτιάξει. Αυτήν εδώ πέρα την Rose Gold σκιά. Δεν είναι ιδιαίτερα λαμπερή, αλλά είναι ένα ωραίο σήμερ. Πολύ ανεπαίσθητο, έτσι κάτι πολύ απλό για τα μάτια. Και για τον έσω κανθό θα πάρω αυτήν εδώ πέρα την ασημή σκιά, που ασπρίζει και λίγο, θα την βάλω κάτω από το φρύδι μου. Αυτή είναι πιο λαμπερή. Και εδώ στην εσωτερική γωνία φυσικά και λίγο προς τα πάνω. Ου, πολύ γκλώσσι αυτή η σκιά. Για να είμαι δίκαιη με το foundation, στην αριστερή πλευρά δεν θα βάλω καθόλου primer, ενώ στη δεξιά θα βάλω τα δύο primer της MUA που βάζω συνήθως και θα το παρακολουθήσουμε κατά τη διάρκεια της ημέρας η όλα. Η ώρα είναι 2 παρα 10, οπότε το δοκιμάζουμε σχετικά νωρίς. Είπαμε στο μισό πρόσωπο. Ξέρω ότι δεν την αγαπάτε όλη αυτή τη στέκα, αλλά εγώ τη λατρεύω. Είναι απόχρωση beige, διαφανής beige, το νούμερο 3. Προφανώς και δεν θα είναι η απόχρωσή μου. Είναι λίγο αδύνατο να είναι η απόχρωσή μου. Βάζω στο χέρι μου όσο ποσότητα πιο πολύ μπορώ. Δεν φαίνεται και πολύ πάντως απομακρυσμένη. Είναι λίγο πιο σκούρη νομίζω. Είναι λίγο πιο σκούρο από μένα, ωστόσο το δοκίμασα εδώ πέρα και μου φαίνεται μια χαρά η απόχρωση. Εντάξει, μυρίζει, μου θυμίζει κάποιο άρωμα της Lancôme. Αλλά μυρίζει πάρα πολύ ωραία, δηλαδή τρελαίνομαι εγώ για τέτοιες μυρωδιές. Η κάλυψή του είναι φοβερή, νομίζω βλέπετε πως κάλυψε την κοκκινίλα από τη μία προς την άλλη πλευρά. Και τελικά θέλει λίγη ποσότητα, εντάξει, εξαρτάται πόσο θέλεις να το χτίσεις φυσικά. Αν ακούτε έναν υποχθόνιο ήχο, είναι το air condition. Δεν ξεχνάμε ποτέ το λαιμό. Λοιπόν, η απόχρωση είναι μια χαρά. Μια χαρά, θα πάμε και στο φως μετά κοντά να δείτε καλύτερα, γιατί εδώ είναι λίγο σκότος. Αλλά είναι μια χαρά. Και μ' αρέσει πάρα πολύ όπως τρώνει. Επίσης, δεν βλέπω κάποια διαφορά εδώ που έχω βάλει primer με εδώ που δεν έχω βάλει. Ίσα ίσα μπορώ να πω ότι το λίγο πιο smooth αποτέλεσμα είναι εδώ που έχω βάλει και primer. Απλά αυτό που βλέπω είναι ότι μυρίζει πιο έντονα όταν το βάζω στο πρόσωπο. Προφανώς από το να το μυρίζω στο χέρι μου είναι πιο έντονο όταν το βάζω στο πρόσωπο. Μέχρι στιγμής μου φαίνεται απίστευτη η κάλυψη που έχει, απίστευτο smooth αποτέλεσμα, χωρίς να αφήνει τελείως matte και χωρίς να κάνει γυαλάδες στο πρόσωπο. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο foundation. Η πρώτη μου εντύπωση είναι ότι έχω μείνει άναυδη, δεν έχω ξαναδεί τέτοιο αποτέλεσμα από άλλο foundation. Πριν σε τάρω θα κάνω και λίγο cream contour. Θα πάρω από Smashbox το foundation. Το concealer δεν μου το σήκωσε. Κάνει ένα αριστοκρατικό μακιγιάζ αυτό το foundation. Ούτε το bronzer, το contouring, συγγνώμη, μου σηκώνει. Πολύ ωραία. Μ' αρέσει που αυτές οι κρεμότητες υφές μεταξύ τους αναμειγνύονται σούπερ. Θα πάρω πάλι τον bronzer μου και θα βάλω λίγο εδώ. Να σας πω ότι τέλειωσα και τη δεύτερη σεζόν Elite. Κάθε φορά που κάνω vlog τελειώνω και μία σεζόν, αλλά έχουν 8 επεισόδια. Μ' αρέσει που δεν έχουν πολλά, 20 κάτι.
Και σκοπεύω τώρα το Σαββατοκύριακο να δω 4 επεισόδια σήμερα και 4 αύριο να τελειώσω και την τρίτη σεζόν. Για όσους δεν το έχουν δει και θέλουν να το δούνε, σας το συστήνω οπωσδήποτε, μου αρέσει πάρα πολύ. Χρησιμοποιεί την τεχνική του flashback και στις 2 σεζόν έχει γίνει κάποιος φόνος ή εξαφάνιση και μας δείχνει τα γεγονότα με flashback προς πίσω τι έχει συμβεί. Θα περάσω στην πουδρίτσα μου φυσικά. Καλά, αυτό το concealer το έχω πει 1.000.000 φορές ότι είναι καταπληκτικό. Δηλαδή ακόμα και το μάτι που είχε κάνει λίγο κρίς λόγω του πρώτου κονσίλερ που έβαλα για τα μάτια το επισκίασε, είναι καταπληκτικό. Καταπληκτικό κονσίλερ και καταπληκτικό foundation, παιδιά, έχω μείνει άναυδη. Bronzer. Στον πρώτο κύκλο ο αγαπημένος μου ήταν ο Κριστιαν, μετά έφυγε. Στο δεύτερο ήταν ο Σαμουέλ, σίγουρα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Ο σταθερά αγαπημένος μου είναι ο Γκουσμάν, Γκουθμάν που τον λένε κιόλας, γιατί δεν προφέρουν το σίγμα. Και φυσικά Μουσουλμάνα είναι Νάντια. Καλά, είναι η all time favorite μου, η αγαπημένη μου διαπαντός. Δεν το συζητώ. Ρούζα, εκεί ας βάλω κάτι έτσι nude. Και highlighter από Colourpop. Εννοείται. Oh my god. Μιλάμε, βλέπω πως κάθεται τώρα το highlighter. Έχει κάνει το πρόσωπό μου αλαβάστρινο. Νομίζω ότι το θέλω σε full size αυτό το foundation. Η μυρωδιά έχει εξατμιστεί, οπότε δεν έχω πρόβλημα. Αυτή είναι η πλευρά που έχω βάλει τα primer μου. Αυτή είναι η πλευρά που δεν έχω βάλει τίποτα. Νομίζω ότι είμαι μισό με ένα τόνο πιο σκούρο από μένα, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Δεν έχουμε ιδιαίτερο creasing κάτω από τα μάτια, παρότι χρησιμοποίησα δύο διαφορετικά concealer, γιατί της NARS το Radiant Creamy Concealer είναι εκπληκτικό. Δίνει ένα υπέροχο smooth αποτέλεσμα. Μην βλέπετε τις τρίχες, δεν είναι ανοιχτά τα laser, τι να κάνουμε. Είναι πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Θα δούμε πόσο θα κρατήσει, αν θα πετάξει κάτι, αν θα οξυδωθεί στην πορεία. Η ώρα είναι 5 και 4, έχουν περάσει σχεδόν 3 ώρες από την ώρα που βάλαμε το foundation και ήρθα εδώ στο φως να κάνω ένα check-up. Το βλέπω αλαβάστρινο, νιώθω σαν να μην φοράω απολύτως τίποτα. Ακόμα έχω το glow από το highlighter, το rouge, οι σκιές μια χαρά. Ελάχιστο creasing έχω γιατί είχα χρησιμοποιήσει τα δύο concealer που σας είπα. Το δεύτερο είναι το NARS Radiant Creamy Concealer, το καλύτερο. Και το πρώτο είναι από collection που δεν μου πολύ αρέσει. Δεν έχω βγάλει λιπαρότητα μέχρι στιγμής, τα πτηνά πετάνε ελεύθερα, εμείς είμαστε ολομόναχοι εδώ. Μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχει μαζέψει κάπου, δεν έχει κάτι. Εντάξει, εδώ επειδή έχω σαν σχισμή στα χείλη και έφαγα τη σαλάτα που είχε μέσα το ξύδι, λίγο ερεθίστηκε. Αλλά ούτε στη μύτη βλέπω να μαζεύει εδώ στις γραμμές, κοιτάζομαι σαν καθρέφτη, Huda Beauty. Ωραίες σκιές, έβαλα και λίγο καφέ από πάνω για να είναι ζωντανό το μάτι. Και μου αρέσει πάρα πολύ. Θα προσπαθήσω να το κρατήσω μέχρι τις 12 το βράδυ, αν τα καταφέρω, για να έχουμε 10 ώρες τεστ. 24 ώρες δεν γίνεται γιατί θα πρέπει να κοιμηθώ κάποια στιγμή κι εγώ. Αυτή τη στιγμή βλέπω βιντεάκια στο YouTube, κάνω μοντάζ λίγο αυτό το βίντεο. Να σας δείξω τι έχει το σημερινό πρόγραμμα εδώ στο YouTube, τι βιντεάκια βλέπω σήμερα. Βλέπω την Αργυρό μου, τη Λίζα μου, Sophie Does Life, Kelly Goats, πολύ καλή, Τζίνα, Μαρία, εδώ τα γυμναστικά μου, τη Δήμητρά μου που την αγαπώ πάρα πολύ και μας κάνει τα υπέροχα supermarket haul, επίσης τη Δήμητρα Σολομού που μου αρέσει πάρα πολύ, την αγαπημένη μου Ολιανδρέα, Μελίσσα Λατόρε, την πολύ πολύ αγαπημένη μου Kathleen Lights, ναι και παρακολουθώ και βίντεο με... Είναι παιδιά, τι να σας πω, είναι δεμετικύλος manicurist nail tutorials, βλέπω βιντεάκια με νύχια, είναι το μόνο που με χαλαρώνει, δηλαδή όταν ξαπλώσω το βράδυ προσπαθώ να μην βλέπω πολλά, μπαίνω λίγο Instagram, Facebook, χαζεύω και για να κοιμηθώ και να με πάρει ύπνος βλέπω τέτοια βιντεάκια με νύχια, παιδιά στο δεκάλεπτο έχω κοιμηθεί, δρούν σαν ηρεμιστικό σε μένα.
αυτά παρακολουθώ σήμερα, αυτά μου αρέσουν. Ήθελα λίγο να σας μιλήσω για το άγχος και την αγχώδια ταραχή την οποία έχω. Την πρώτη εβδομάδα του εγκλεισμού τα φαινόμενα ήταν πάρα πολύ έντονα. Είχα πάρα πολύ άγχος και δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν μπορούσα να πιάσω τις σκέψεις που έκανε ο εγκεφαλός μου εκείνη τη στιγμή και μου δημιουργούσε άγχος, οπότε δεν μπορούσα να το κατευνάσω. Δεν μπορούσα να κάτσω σε καρέκλα, δεν μπορούσα να κοιμηθώ το βράδυ, έβλεπα συνέχεια εφιάλτες. Νομίζω ότι είναι λογικό να έχουμε όλοι οι άνθρωποι τέτοιες αντιδράσεις σε αυτό που συμβαίνει. Είναι μια φυσική καταστροφή, την οποία δεν περιμέναμε. Εντάξει, περιμέναμε ότι θα έρθει από την Κίνα, αλλά όχι σε αυτό το σημείο να κλειστούμε στα σπίτια μας. Είναι μια περίοδος ανασυγκρότησης, μια περίοδος εσωτερικής ψυχανάλυσης για τον καθέναν μας. Έβλεπα και το βίντεο από τη Λουκο χθες, την αγαπημένη, που έλεγε πως στεναχωριότανε και έκλαιγε και τα λοιπά. Ευτυχώς εμένα δεν με πιάσε τόσο η στεναχώρια μου. Μου βγήκε σε άγχος. Παιδιά, ήμουνα σαν κινούμενο κομπρεσέρ και έκανα και τη γυμναστική που κάνω κάθε πρωί, οπότε ήμουνα, τι να πω, να κάτσω να σκάσω. Φοράω και μέγα χορηγό, Helmsick. Όσοι ξέρουν, ξέρουν. Και ναι, εντάξει. Είναι λογικό να μας συμβαίνουν διάφορα πράγματα που δεν μπορούμε να τα εξηγήσουμε και είναι λογικό γιατί μας συμβαίνουν και πράγματα που δεν εξηγούνται. Εύχομαι και ελπίζω μέσα από την καρδιά μου κάποια στιγμή όλο αυτό να λήξει. Τώρα πότε θα γίνει αυτό δεν το γνωρίζω, δεν το γνωρίζει πιστεύω και κανείς μας. Δυστυχώς έχουν αρχίσει να αυξάνονται τα θύματα στη χώρα μας και αυτό είναι κάτι που με στεναχωρεί πάρα πολύ. Αλλά τι να κάνουμε, εμείς είμαστε εδώ, να φτιάχνουμε το κέφι μας, να ανεβαίνουμε, να κάνουμε, να ράνουμε. Θα δω όλα αυτά που σας είπα, δεν σας παίρνω μαζί μου ούτε να σας δείχνω τι βλέπω, είναι λίγο βαρετό. Θα δω και κάνα επεισόδιο Elite που μου αρέσει. Μου έχετε προτείνει και το Σάρλοκ Τίλμπουρι για πάντα στο μυαλό μου. Sherlock Holmes, να δω. Και θα το δω. Αν έχετε να μου προτείνετε και άλλα σύριαλ από Netflix ή γενικά προτείνετε μου κάτω στα σχόλια. Έχω και το Black Mirror, μη μου το πει. Η φίλη μου η Vivian μου το έχει πει 100 φορές. Θα το δω και αυτό, θα προσπαθήσω. Απλά προσπαθώ να βλέπω σύριαλ που δεν έχουν πολλές σεζόν για να μην κουράζομαι και για να μην βαριέμαι. Γιατί βαριέμαι εύκολα. Αλλά ναι, το βιβλίο που σας έδειξα τις προάλλες ακόμα δεν το έχω ξεκινήσει γιατί έχω ακόμα κάτι, πώς το λένε, υπολείμματα άγχους, τα οποία δεν με αφήνω να διαβάσω, δυσκολεύομαι να συγκεντρωθώ σε αυτό που διαβάζω. Αυτό θα πει αγχώδια ταραχή, συγκεντρώνεσαι πολύ δύσκολα. Ελπίζω εσείς να είστε καλά, περιμένω να μου πείτε πώς το διαχειρίζεστε εσείς ψυχολογικά όλο αυτό που συμβαίνει, πώς το περνάτε. Είμαι πάντα ανοιχτή να ακούω τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας γνώμες. Είμαι εδώ για να τα συζητάμε. Μπορείτε να με εμπιστευτείτε και να μου πείτε ό,τι θέλετε. Και φυσικά να με ακολουθήσετε και στο Instagram γιατί και εκεί σας κάνω πολλές ερωτήσεις. Και λογικά εμείς θα τα ξαναπούμε την ώρα που θα φάω το απογευματινό μου. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Ήρθε η ώρα για το αγαπημένο μου γιαουρτάκι. Γιαούρτι με μέλι, 2% στραγγιστό δαδόνι, not sponsored, αν και θα έπρεπε να είναι. Με τόσα τέτοια γιαουρτιά που έχω φάει. Είναι το αγαπημένο μου απογευματινό γεύμα. Τώρα έβλεπα το βίντεο της Όλγας με τα καθαριστικά προσώπου και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βίντεο, θα σας το αφήσω κάτω με link. Μ' αρέσει και γενικά πάρα πολύ το προφίλ της γιατί μας μιλάει πάρα πολύ για skin care. Αν σας ενδιαφέρει να πάτε να του ρίξετε μια ματιά. Η ώρα είναι 7 και εγώ θα κάτσω να δω κάποιες σημειώσεις που θέλω στο ίντερνετ και θα τα πούμε πιο μετά. But I can't get out of bed. There's too much in my head. I could be more faithful, but I fail at that habit. So I run around this end. I wanna be good to myself. Love hard to breathe more, drink less. I wanna be seen at my best. Sleep more, be nice, a lot less. All I need is 21 days and I'm fine. Genuine, everyone, I'ma still need more time. Every single year.
end never fails, I try. But maybe I don't ever wanna put down this life. I could be your best friend, but I can't pick up my phone. Let it ring cause no one's home. I'm always judging and degrading. I should stop all that, I'm sure. But I'm just too insecure. I wanna be good to myself. Love hard to breathe more, drink less. I wanna be seen at my best. Sleep more, be nice, a lot less. Η ώρα είναι 8:30 και από ό,τι βλέπετε δεν έχει εμφανιστεί λιπαρότητα, δεν έχει φύγει ούτε καν η γυαλάδα από το highlighter. Είναι πάρα πολύ υγιές και αρκετά καλυπτικό το αποτέλεσμα, θα έλεγα. Εγώ κοιτάω και αληθωρίζω πιθανόν πίσω σε ένα καθρέφτη, γιατί δεν έχω μόνο τώρα εδώ στην κάμερα. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ καλά το αποτέλεσμα και το μάτι δεν έχει τόσο creasing όσο έχει άλλες φορές. Κάνω κοντινά σαν οφθαλμίατρος είμαι. Τέλος πάντων, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχουν μείνει ακόμα 3,5 ώρες για να δούμε αν θα τα αντέξει και πάω να ετοιμάσω τη βραδινή μου τονοσαλάτα. Εδώ σε αυτό το υπέρτατο σκότος θέλω να μιλήσουμε λίγο για το Project Pan. Θα σας αφήσω εδώ πέρα το βιντεάκι που έχω κάνει γενικά για να το δείτε. Αφορά μια προσπάθεια να χρησιμοποιούμε καλλιντικά που έχουμε ήδη στην συλλογή μας. Λίγο περισσότερο και πιο εντατικά, οπότε εγώ διάλεξα νομίζω 20 προϊόντα στην αρχή της χρονιάς και τα έβαλα σαν project pan να τα ολοκληρώσω, να τα χρησιμοποιώ όσο πιο συχνά μπορώ, σχεδόν καθημερινά, και αυτά να τελειώνουν. Επειδή όμως κάποια ήδη τελειώσανε, το έχουμε δει στα empties, θα σας πω ποια τελειώσανε και με ποια τα έχω αντικαταστήσει. Έχουν τελειώσει τα δύο foundation που είχα βάλει, το Ultra HD Foundation της Makeup Forever, τα διαβάζω από το Δευτέρι μου, το Freshwear 24 Hour από τη L'Oreal, το δικό μου, το All Nighter, το Setting Spray από Urban Decay, οι correctors, τα concealer από L'Oreal που πετάξαμε γιατί είχαν λήξει, η πούδρα Infallible πάλι από L'Oreal τελείωσε και η μάσκαρα, η Too Faced από Damn Girl, και έχω βάλει στη συλλογή μου, έχουν φύγει 1, 2, 3, 4, 5, 6 προϊόντα. Έχω προσθέσει ένα, την παλέτα με ρούζ που λατρεύει η ξαδέρφη μου η Ραφαέλα από L'Oreal, να την τελειώσω, να φύγει. Από foundation, το Smashbox Studio Skin Shaping Foundation έχει τελειώσει. Το foundation αλλά έχει μείνει πολύ λίγο contouring, cream contouring, ελάχιστο δηλαδή, μετά δεν θα πιάνει, οπότε και αυτό τελειώνει. Σαν πούδρα έχω βάλει την Fit Me Matte & Poreless από Maybelline, την οποία την αγαπώ πάρα πολύ. Και τελευταία έχω βάλει τη μάσκαρα Perversion από Urban Decay και είμαστε στα 2-4 προϊόντα και θέλουμε άλλα 2. Τι έχω πάθει κουλίαση? Δεν μπορώ να καταλάβω. Έχω βάλει 2 προϊόντα για τα φρύδια, το Brow Tech To Go όπως Smashbox που έχει μείνει μόνο το gel, οπότε τελειώνει, και το Cabrow της Benefit. Αυτά με το Project Pan, προσπαθώ να τα χρησιμοποιώ καθημερινά. Πείτε μου αν είστε κι εσείς junkies του καφέ και πίνετε καφέ από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί εγώ λατρεύω να πίνω όλη μέρα καφέ, τον καφέ που φτιάξαμε το πρωί, αυτή πίνω ακόμα και τώρα, και ναι, δεν με πειράζει στο στομάχι τίποτα κτλ. Πείτε μου αν είστε κι εσείς junkies του καφέ. Η ώρα είναι 10:20, 2 ώρες ακόμα για να βγάλω αυτό το foundation, αλλά μπορώ να πω ότι το λατρεύω. Δεν μετακινείται. Οξυδώνεται λιγάκι, είναι το μόνο του κακό. Ότι οξυδώνεται και σκουράνει λίγο στο δέρμα, οπότε εγώ θα ήθελα σίγουρα μια απόχρωση πιο ανοιχτή. Δεν κάθεται στις γραμμές, δεν τονίζει ρητίδες, δεν μαζεύει γύρω από τη μύτη, γύρω από το στόμα. Φεύγει τελείως η μυρωδιά του κατά τη διάρκεια της ημέρας, δεν νιώθεις ότι φοράς κάτι. Εγώ που είμαι και λίγο έτσι περίεργη και αγγίζω το πρόσωπό μου ή ξύνομαι κτλ., δεν μετακινήθηκε, δεν είχα καθόλου φαγούρα, δεν έκατσε στις γραμμές κάτω από τα μάτια μου, παρότι έβαλα το concealer collection που δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά θέλω να το τελειώσω. Μου άρεσε πάρα πολύ. Έχω μείνει πάρα πολύ εντυπωσιασμένη. Έχουμε ακόμα ένα make-up που θέλω να κάνουμε για first impressions από Laura Mercier. Οπότε αυτό είναι ένα υποψήφιο να αγοράσω. Σας είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο ότι έχω βάλει στο μάτι το reboot της Makeup Forever και της NARS το κλασικό, το foundation. Τώρα είμαι ανάμεσα σε αυτό της NARS και σε αυτό εδώ που δοκίμασα, της Lancôme.
Θα δούμε μαζί και τις Laura Mercier. Πείτε μου αν θέλετε να το δούμε σε ένα vlog ή σε ένα ξεχωριστό βίντεο, ό,τι εσείς θέλετε. Και να πάτε στα προηγούμενα βίντεο που έχω αλλάξει τοπία και πηγαίνω από εδώ και από εκεί, να μου πείτε πού σας αρέσει καλύτερα να τραβάω βίντεο, πού σας αρέσει περισσότερο ο φωτισμός. Θα δοκιμάσω και άλλες 2-3 περιοχές που έχω βάλει στο μάτι για να κάνω βίντεο. Αλλά θέλω πάντα τη δικιά σας γνώμη να μου πείτε εσείς τι σας αρέσει περισσότερο. Πίσω λοιπόν στο foundation της Lancôme, δεν είχα κανένα απολύτως πρόβλημα. Δεν είδα καμία διαφορά από την πλευρά που φοράω κορέκτορες με την πλευρά που δεν φοράω κορέκτορες. Ίσως υπάρχει μια μικρή αρχή λιπαρότητας εδώ που έβαλα τα primer, τα οποία μετά από λίγο μαζί με το δέρμα αντιδράνε και βγάζουν μια λιπαρότητα, αλλά όχι σε σημεία να χρειάζεται να βάλω πούδρα ή να ψεκαστώ ή να γυαλίζω. Ό,τι γελάδα βλέπετε είναι πραγματικά το highlighter της Colourpop και τίποτα άλλο. Η ώρα είναι 12 παρατέταρτο, νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ώρα για να το λήξουμε εδώ το vlog. Θα πάω να ξεβαφτώ, να βάλω τις κρεμούλες μου όπως και στο προηγούμενο vlog. Κλασικά δεν σας παίρνω γιατί είναι βαρετό. Τελικά ήμουνα υπέρ και κάτω ευχαριστημένη με το make-up. Γύρω τώρα στις 10 ώρες που κοντεύει άρχισε να βγάζει λίγο μια πολύ μικρή λιπαρότητα η μύτη μου, όλα τίποτα τραγικό. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη, μου άρεσε. Ξέρω ότι είναι first impressions και δεν μπορείς από μία άποψη και μόνο να πεις το τέλειο foundation, ωστόσο με εντυπωσίασε και με κάνει να θέλω να αγοράσω και το ολόκληρο προϊόν. Θα τεστάρουμε και το άλλο το make-up που σας έχω πει για να δούμε πού καταλήγω και ποιο θα αγοράσω όταν ανοίξουν τα Sephora, τα καταστήματα κτλ. Πρώτα Θεός. Θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου που είδατε ακόμα ένα βίντεό μου. Ελπίζω να μην βαρεθήκατε, να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας, έτσι. Κάτω από το κουτί της περιγραφής, σχόλια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε και αυτό το vlog και εμείς θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!